Γεια σας! Τρίζει του άντρα με καρέκλα. Τι να κάνω. Γεια σας! Λέλας Handmade Artisan Soaps εδώ με καινούριο βίντεο. Το σχέδιο που θα σας δείξω σήμερα λέγεται Line Pour, ρίξιμο σε γραμμές. Η εκτέλεσή του γίνεται με μπουκάλια σάλτσας. Η αναλογία των λαδιών που χρησιμοποίησα έχει ως εξής. 30% ελαιόλαδο, 35% λάδι καρύδας, 10% αμυγδαλέλαιο, 20% βούτυρο κακάο, 5% λάδι χοχόμπα. Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία. Το αμυγδαλέλαιο βελτιώνει την υφή του ελαιολάδου κατά την χρήση, μειώνοντας τη γλίτσα και αυξάνοντας την αφριστική του ικανότητα. Στην πράξη βέβαια, το λάδι καρύδας είναι που κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στον αφρισμό. Το βούτυρο κακάο το θέλω για να μου δώσει σκληρό σαπούνι και κρεμώδη αφρό. Το δε λάδι χοχόμπα συμβάλλει και αυτό στην αίσθηση περιποίησης και απαλότητας. Όπως πάντα, χρησιμοποιώ συνδυασμό αλκαλίων με τα εξής ποσοστά. 95% καυστική σόδα και 5% καυστική ποτάσα. Η καυστική ποτάσα φτιάχνει πιο υδατοδιαλυτό σαπούνι, με αποτέλεσμα να μην αφήνει αυτή την αντιαισθητική γλίτσα στη σαπουνοθήκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σαπούνι λιώνει πιο γρήγορα, το αντίθετο. Διατηρεί τη μάζα του για μεγαλύτερο διάστημα και λιώνει πιο ομοιόμορφα χωρίς λάσπη. Τέλος, η υπερλίπανση είναι στο 5%. Την τεχνική αυτή τη δοκίμασα 4 φορές. Το παρόν βίντεο είναι από την 4η προσπάθεια. Στο τέλος θα σας δείξω τα σαπούνια και από τις 4 παρτίδες. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι μπορείτε να κάνετε μαζί μου σεμινάρια χειροποίητου σαπουνιού. Πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Θα σας δείξω στα γρήγορα πώς δίνω το καλούπι μου. Χρησιμοποιώ ένα χαρτί που λέγεται freezer paper. Το βρίσκεται σε καταστήματα που πουλάνε είδη ραπτικής. Η μία του πλευρά είναι επενδεδημένη με πλαστική μεμβράνη. Το προτιμώ γιατί δεν ζαρώνει από την υγρασία της σαπουνόμαζας όπως η λαδόκολλα. Για να στέκεται καλύτερα στο καλούπι, απλώνω βαζελίνη στα τυχώματα. Το τοποθετώ με την πλαστική πλευρά προς τα έξω. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη σειρά με την οποία ζυγίζω τα λάδια, αν και συνήθως ξεκινώ από το ελαιόλαδο. Τα ζεσταίνω όλα μαζί, υγρά και στέρεα. Έχω πάντα μικρά μπουκαλάκια με λεπτό στόμιο με όλα μου τα ρευστά λάδια. Ρίχνω τη μεγαλύτερη ποσότητα από το μεγάλο δοχείο και μετά, σταγόνα-σταγόνα, συμπληρώνω από το μπουκαλάκι μέχρι να φτάσω το επιθυμητό βάρος. Τα βάζω σε κατσαρολάκι σε μπεν μαρί μέχρι να λιώσουν εντελώς το βούτυρο και το λάδι καρύδας. Μόλις έλειωσαν εντελώς, πήρα λίγο για να προετοιμάσω τα χρώματά μου. Μετά, ζύγισα το διάλειμμα σόδας και ποτάσας. Έχω φτιάξει σε ένα πλαστικό μπουκάλι ειδικό για διαβρωτικά υλικά, ένα διάλειμμα σόδας, ποτάσας, νερού και αλατιού σε μεγάλη ποσότητα. Αυτό στη γλώσσα των σαπωνοποιών λέγεται Master Batch Lye, προαναμεμειγμένο διάλειμμα σόδας. Αν θέλω να δουλέψω σε θερμοκρασία δωματίου, δεν χρειάζεται να περιμένω να κρυώσει, ενώ όταν θέλω να το ζεστάνω, φτάνει πολύ γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή του Soap Making Friend. Θα βρείτε link στην περιγραφή του βίντεο. Άρωμα δεν έβαλα σε αυτή τη συνταγή για να έχω έλεγχο του ίχνους χωρίς άγχος. Έκανα την ανάμιξη όταν τα λάδια μου και το διάλειμμα σόδας ποτάσας ήταν περίπου στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ήθελα να κάνω ένα λαξ μπλε, λαχανή, μοβ και πάλι λαχανή. Το λαχανή δηλαδή θα έπεφτε 2 φορές, ενώ το μπλε και το μοβ από 1. Έτσι υπολόγισα διπλάσια ποσότητα σαπουνιού για το λαχανή από ό,τι για τα άλλα 2. Δεν ήμουν ικανοποιημένη από το ίχνος, παρά ήταν αραιό και έτσι έβαλα λίγο ακόμα ραβδομπλέντερ. Αν το ίχνος είναι υπερβολικά αραιό, υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει σωστά η σαπωνοποίηση και το σαπούνι να βγει μαλακό και ψαθυρό ταυτόχρονα. Αυτό το έπαθα την δεύτερη και την τρίτη φορά που δοκίμασα αυτή την τεχνική. Το πρόβλημα στην εκτέλεση είναι ότι μέχρι να βρεις το ρυθμό σου γίνεται μπάχαλο. Οι πρώτες γραμμές που πέφτουν είναι άτσαλες. Εύκολα μπερδεύεις το ποιο χρώμα πάει πού και μέσα στον πανικό μπορεί να σκουντήσεις τα σαλτσομπούκαλα και να γίνει χαμούλης. Καλό είναι λοιπόν να τα τοποθετείς όσο πιο μακριά γίνεται από το καλούπι.
Πάντως, όσο γεμίζει το καλούπι, γίνεται όλο και πιο εύκολο. Και κατορθώνεις να διατηρείς έναν καλό και ομοιόμορφο ρυθμό, ο οποίος όμως χαλάει πάλι καθώς φτάνεις στο τέλος. Όταν το σαλτσομπούκαλο πάει να αδειάσει, το τελευταίο σαπούνι βγαίνει με αέρα και κινδυνεύεις να χαλάσεις το σχέδιό σου με χρώμα που πετάγεται σαν φτισίδια από εδώ και από εκεί. Έχω άλλη κάμερα για τα βίντεο και άλλη για τις φωτογραφίες και έτσι δεν φαίνεται πόσο μαγευτικό είναι το μοβ στην τέταρτη παρτίδα. Υπομονή όμως, έρχονται και οι φωτογραφίες. Αυτό είναι από την πρώτη μου προσπάθεια με την τεχνική αυτή. Φαίνονται και τα φτισίδια που σας έλεγα. Αυτή είναι η δεύτερη παρτίδα με το πολύ ελαφρύ ίχνος. Το σαπούνι αυτό όχι μόνο βγήκε μαλακό, αλλά έκανε και ρογμές. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν επέμενα στην ανάμιξη από φόβο μη μου πήξει γρήγορα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην γίνει ομοιόμορφα η σαπουνοποίηση και έτσι το σαπούνι σε άλλα σημεία είναι μαλακό και σε άλλα σκληρό και ρηγματώνεται. Κατά πάσα πιθανότητα να μην είναι κατάλληλο για χρήση. Θα φανεί σε λίγες μέρες από το πόση άσπρη σκόνη θα κάνει στην επιφάνεια. Τι είναι όμως αυτή η άσπρη σκόνη? Από τη στιγμή που ξεκαλουπώνουμε το σαπούνι, ξεκινά και εξατμίζεται ένα μέρος από το νερό του. Η σαπουνοποίηση θέλει κανένα 2 μέρες για να ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι τις πρώτες 2 μέρες υπάρχει ακόμα καυστική σόδα, η οποία δεν έχει αντιδράσει με τα λιπαρά οξέα των λαδιών. Καθώς το νερό εξατμίζεται, παρασέρνει μαζί του λίγη από αυτή την καυστική σόδα. Η καυστική σόδα φτάνει στην επιφάνεια του σαπουνιού και αντιδρά με το διοξίδιο του άνθρακα που περιέχεται στην ατμόσφαιρά μας και μετατρέπεται σε μια σχετικά ακίνδυνη για το δέρμα μας χημική ένωση που λέγεται ανθρακική σόδα. Ίσως την έχετε ακουστά και ως σόδα πλυντηρίου. Στη δική μου περίπτωση που η σαπουνοποίηση δεν έγινε σωστά, κατά πάσα πιθανότητα τα σαπούνια αυτά να συνεχίσουν να ξερνάνε ανθρακική σόδα για μερικές μέρες ακόμα. Και μια και μιλάμε για ανθρακική σόδα, να σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι κάτι σαπούνια που βρήκα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην επαρχία. Είναι πολύ παλιά, κατά πάσα πιθανότητα πάνω από 40 χρόνια. Είναι φτιαγμένα με παραδοσιακή συνταγή, που σημαίνει χωρίς τιμές σαπουνοποίησης και τέτοια. Το ένα είναι γεμάτο ανθρακική σόδα. Το άλλο έχει την πιο απέσια καφέ κοιλίδα που έχω δει ποτέ μου σε σαπούνι και είναι ακόμα γλιτσερό. Τι καταλαβαίνω από αυτά τα 2 σαπούνια? Ότι όποιος τα έφτιαξε δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με την τέχνη αυτή και έβαζε τα υλικά με το μάτι. Η μία παρτίδα είχε παραπάνω καυστική σόδα από όσο μπορούσε να καταναλώσει το ελαιόλαδο της συνταγής. Όσο ορίμαζε, η περίσσια καυστική σόδα γινόταν σιγά σιγά ανθρακική και το σαπούνι γέμισε με ένα παχύ στρώμα σκόνη σόδας. Αντίθετα, αυτό το σαπούνι είχε πολύ παραπάνω λάδι, το οποίο τάγκισε και μαύρισε. Αυτά με το ταξίδι στο παρελθόν. Ας δούμε όμως την τρίτη και την τέταρτη παρτίδα με την καλή φωτογραφική μηχανή. Στην τρίτη παρτίδα πειραματίστηκα με τη φορά ρηξίματος. Μπερδεύτηκα πολύ κατά την εκτέλεση και τελικά δεν μου βγήκε ακριβώς όπως το οραματιζόμουν. Στην τέταρτη παρτίδα ήμουν πιο συγκεντρωμένη και πιο σίγουρη για τις κινήσεις μου και έτσι βγήκαν πολύ πιο ομοιόμορφες οι γραμμές. Όπως και να έχει, το διασκέδασα πάρα πολύ με αυτή την τεχνική και τις 4 φορές που τη δοκίμασα. Και εύχομαι κι εσείς να τη βρείτε εξίσου διασκεδαστική. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.